Την ώρα, κυρίες και κύριοι, που το θέμα του ελληνικού χρέους βρίσκεται στο τραπέζι των ισχυρών του G7 που συνεδριάζουν από σήμερα και έως τις 13 Μαΐου στον Μπάρι της Ιταλίας, δυσίωνες είναι οι προβλέψεις της Κομισιόν για την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβασε σημαντικά τον πύχη των στόχων ως αποτέλεσμα των καθυστερήσεων στην αξιολόγηση. Πάντως, ο Υπουργός των Οικονομικών ξεκαθάρισε πριν από λίγο ότι δεν θα υπάρξει έγγραφη δέσμευση στο πολυνομοσχέδιο για μη εφαρμογή των μέτρων στην περίπτωση που δεν υπάρξει λύση για το χρέος προς απογοήτευση πολλών κυβερνητικών στελεχών που ζητούσαν ρήτρα αιρεσιμότητας. Τριγμούς τώρα στο κυβερνητικό αφήγημα για ενίσχυση των υπηρεσιών του δημοσίου μέσα μονιμοποιήσεων συμβασιούχων προκαλεί απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου που τις έκρινε αντισυνταγματικές. Ενώ πολιτική θύελα και αντικρουόμενες απόψεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης πυροδότησε τον παράζ των πρωθυπουργικών εξαγγελιών για χιλιάδες προσλήψεις σε υγεία και παιδεία. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα πληθαίνουν τα στοιχεία που δίνουν στη χθεσινή ληστεία στην γεωπονική σχολή Άρωμα Τρομοκρατίας. Θα συνδεθούμε λοιπόν για να τα δούμε όλα αυτά με την Βουλή και την Αντίν Χαρδαλιά. Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται και ο Γιώργος Τσελίκας που παρακολουθεί από το πρωί τις διαδηλώσεις που είναι σε εξέλιξη. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος σε λίγο θα μας πει όλα τα νεότερα από την υπόθεση στην γεωπονική και τη ληστεία εκεί. Ωστόσο, εμείς κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τους τριγμούς που προκαλεί απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου που έκρινε αντισυνταγματικές τις μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων. Τις συμβάσεις τουλάχιστον 15.000 εργαζομένων στους Δήμους τεινάζει στον αέρα η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου που έκρινε αντισυνταγματική τη μονιμοποίησή τους. Όλοι έχουμε οικογένειες, παιδιά. Θα τους άρεσε να τους το κάνουν αυτό σε δική τους οικογένεια. Η συγκεκριμένη απόφαση απαγορεύει ρητός τις παρατάσεις συμβάσεων όσο και τις μονιμοποιήσεις τους και μάλιστα κρίνει ότι δεν μπορούν να πληρωθούν οι συμβασιούχοι που παρήχαν έργο με παράταση η οποία έγινε κατά παράβαση όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά του συντάγματος. Συνεχίζει η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα να ψεύδεται, να παρανομεί και να κοροϊδεύει τους πολίτες. Παίζουν με τη ζωή δεκάδων χιλιάδων εργαζόμενων. Στείνουν ανεύθυνα ένα εμπόριο ελπίδας μόνο για ψηφοθυρικούς λόγους. Μοιράζουν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Βάζουν σε περιπέτεια τους πολίτες, τους θεσμούς, την ίδια τη λειτουργία του κράτους. Δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάζουν έτσι καταστάσεις και τα δεδομένα. Λέγαμε εμείς, μην τους κοροϊδεύεις τους ανθρώπους, γιατί 100 νόμους να ψηφίσεις στη Βουλή, 100 νόμους να ψηφίσεις. Από τη στιγμή που είναι αντισυνταγματικό, αυτό θα πέσει στα δικαστήρια, οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να μονιμοποιηθούν. Και ο πάροχος δεν θα μπορεί να υπογράψει το μισθό τους, τη μισθοδοσία. Εμείς κλαίμε. Έχουμε οικογένειες και δεν ξέρουμε αν θα ζήσουμε και θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Παρά τις δύο παρατάσεις των οκτάμινων συμβάσεων ατόμων που προσελήφθησαν το 2016 με αποφάσεις του Γιώργου Κατρούγκαλου και του Πάνου Σκουρλέτη, ουσιαστικά οι συμβασιούχοι αυτοί δεν μπορούν ούτε να μονιμοποιηθούν. Ο κύριος Σκουρλέτης καταρχήν είναι έκθετος. Και κατά την άποψή μου οφείλει να ζητήσει συγγνώμη καταρχήν και από τους εργαζόμενους, τους οποίους ουσιαστικά εξαπάτησε γιατί μιλούσε και με λαγούσε με πετραχίλια ότι θα τους κάνει μόνιμους. Yeah. Ενώ είχαμε όλοι πει σαν φορέας μέσα από τις νομικές μας υπηρεσίες ότι αυτές οι αποφάσεις της κυβέρνησης ήταν συνταγματικά έολες. Μετά τον Ιούνιο θα είμαι άνεργη, δεν δικαιούμαι ταμείο ανεργίας. Δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει αισιοδοξία. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός, στο όνομα της ανάπτυξης και κόντρα στην ίδια την πραγματικότητα, μέσα σε δύο ημέρες υποσχέθηκε 24.000 προσλήψεις. Ο χώρος της παιδείας θα αποκτήσει 21.000 θέσεις εργασίας. Καταρχάς σας μίλησα περίπου για τις ανάγκες που είναι διαπιστωμένες πια και καλύπτονται με προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών που είναι γύρω στις 20 με 21.000. Κοντά του στην πραγματοποίηση των εξαγγελιών έχει τον αρμόδιο Υπουργό. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι όλα αυτά εντάσσονται μέσα σε ένα τριετές σχέδιο. Ο σχεδιασμός του Πρωθυπουργού για την Υγεία προβλέπει 3.000 νέες θέσεις εργασίας. Μονάδες που θα είναι στελεχωμένες με επιπλέον προσωπικό, περίπου 3.000 υγειονομικούς. Για προκήρυξη. Ο αρμόδιος Υπουργός όμως ανεβάζει τον πύχη και τις νέες θέσεις εργασίας σε 6.100. 1.840 μόνιμοι γιατροί, 3.100 για τις τόμοι που ξεκινάνε μέσα στον επόμενο μήνα, επαναπροκήρυξη 850 από τον ΟΑΕΔ, 40 για το ΕΚΑΒ και 270 σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας για τις ειδικές κατηγορίες πολυτέκνων κλπ. Αυτή είναι 6%. Μένει λοιπόν τώρα οι κυβερνητικές δεσμεύσεις να γίνουν πράξη.